Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Στέφανος ακούει τυχαία μια πληροφορία που του φέρνει μεγάλη αναστάτωση σε όλους και φόβο τόσο για το μέλλον του Πάρη, όσο και της Γεωργίας και του Μωρού. Ύστερα, ο Στέφανος μαζί με το Μεμά προσπαθούν να εντοπίσουν το ζευγάρι και τότε αντικρίζουν ένα πολύ άσχημο θέαμα. Συγκεκριμένα, ο Πάρης και η Γεωργία συλλαμβάνονται. Παράλληλα, οι αστυνόμοι ψάχνουν να βρουν τον ένοχο για το θάνατο του Νοτόπουλου και ένα πρόσωπο πιστεύει ότι αυτός που μπορεί να το έκανε είναι ο Μπουρατάς. Οι ώρες περνούν και η Γεωργία αφήνεται τελικά ελεύθερη, αλλά ο Πάρης κινδυνεύει να εκτίσει την ποινή του καθώς βρισκόταν σε αναστολή. Η αγωνία όλων κορυφώνεται για την τύχη του Μωρού καθώς το μεταφέρουν σε ένα ορφανοτροφείο και κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το μέλλον του. Εν τω μεταξύ, η Βικτόρια βλέπει μπροστά της το Λεβί και σοκάρεται. Όμως για ακόμη μια φορά του λέει ψέματα τόσο για το παρελθόν της όσο και για τη σχέση της με το Σίμω. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ένα ραντεβού προκαλεί μεγάλη ανησυχία στον Πασχάλη για την Τζέννη και τη Ζαχαρούλα. Στο μεταξύ, ο Ντίνος κάνει μια μεγάλη εξομολόγηση στον πατέρα του, ενώ την ίδια στιγμή η Αμαλία συγκρούεται άσχημα με το Σίμω για την πώληση του παράδεισου. Ο Σίμος, πάνω στον εκνευρισμό του, κατηγορεί την Αμαλία πως παίρνει το μέρος του Ντίνου γιατί είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Η μία κουβέντα φέρνει την άλλη και κάποια στιγμή ο νεαρός κάνει τον έλεγχο και τη χαστουκίζει. Εκείνη σοκάρεται από την πράξη του άντρα της και αντιδρά έντονα, ενώ εκείνος τη ζητά συγγνώμη μεταγιωμένος. Μάλιστα, της λέει ξανά να φύγουν μακριά από όλους. Τότε η Αμαλία του ξεκαθαρίζει πως θα το συγχωρήσει μόνο εάν πουλήσει τον παράδεισο στον Ντίνο. Εκείνος, μη έχοντας άλλη επιλογή, δέχεται και έτσι πηγαίνει αμέσως να συναντήσει τον αντίζηλό του. Όταν του ανακοινώνει την απόφασή του, ο Ντίνος ξαφνιάζεται ευχάριστα, αν και είναι βέβαιος πως κάτι έχει συμβεί.